Σε δραματικούς τόνους είναι πλέον η προειδοποίηση των ειδικών προκειμένου να ανακοπεί το δεύτερο κύμα κορονοϊού που εξαπλώνεται στη χώρα. Η κατάσταση, όπως περιγράφουν, είναι σε κρίσιμη καμπή πλέον και τονίζουν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα νέα μέτρα, μπορεί να ξεφύγει και να γίνει ανεξέλεγκτη. Αυτό που ανησυχεί τους λοιμοξιολόγους είναι η επιστροφή των εκδρομέων στα μεγάλα αστικά κέντρα και η μεταφορά και διάδοση του κορονοϊού από τους νέους στους μεγαλύτερους και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χτες ανακοινώθηκαν 204 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Από αυτά για την Κρήτη καταγράφονται 2 στο Ηράκλειο και 1 στα Χανιά. Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 26χρονος ταξιδιώτης μπήκε σε καραντίνα μετά το θετικό τεστ σε φιλικό σπίτι που φιλοξενείται στα Χανιά. Στη Μεσαρά βρίσκεται και σήμερα η ειδική μονάδα του ΕΟΔΗ μετά και τον εντοπισμό των 7 συνολικά κρουσμάτων κορονοϊού στην ευρύτερη περιοχή μετά από αίτημα του Δημάρχου Φεστού για επιπλέον τεστ. Πριν λίγες μέρες η μονάδα έλαβε 97 δειγματοληπτικά τεστ που ήταν όλα αρνητικά. Εν τω μεταξύ, τα μέτρα που ελήφθησαν φαίνεται πως δεν επαρκούν, καθώς τα καταστήματα ναι μεν έκλεισαν μετά τις 12, όμως τα πάρτι συνεχίζονται σε ιδιωτικές βίλες, δρόμους, παραλίες και πλατείες, δημιουργώντας νέες εστίες υπερμετάδοσης. Δεν είναι αστείο το θέμα του κορονοϊού. Πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό. Αν μπορέσουμε για τις επόμενες 15 μέρες ο καθένας να κάνει χρήση της μάσκας και των αποστάσεων, είναι το απόλυτο lockdown απέναντι και απόλυτη απάντηση απέναντι στον κορονοϊό. Το ενδεχόμενο του καθολικού lockdown έχει αποκλειστεί, όχι όμως και αυτό του περιορισμού της κυκλοφορίας που επανέρχεται στο τραπέζι με τα SMS. Αν τα κρούσματα τις επόμενες 2 εβδομάδες δεν μειωθούν, τότε θα αρχίσει και η πίεση στο σύστημα υγείας, καθώς οι εισαγωγές θα αυξηθούν και η κατάσταση δύσκολα θα μπορέσει να ανατραπεί. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ζήτησε από όλους τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τις διακοπές τους για 7 ημέρες μετά να μην έρχονται σε επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Έχουμε αυξημένο αριθμό ανθρώπων που ανιχνεύονται θετικοί στον ιό. Έχουμε 180 ανθρώπους που νοσηλεύονται μέσα στα νοσοκομεία ενώ ήταν λίγες δεκάδες πριν από μερικές εβδομάδες. Έχουμε ένα τριπλασιασμό των ανθρώπων που βρίσκονται στην εντατική τις τελευταίες 15 ημέρες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε το πρωί στην τακτική σύσκεψη για τον κορονοϊό στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε σήμερα ενδείξεις για διασπορά του ιού σε μια σειρά από τουριστικούς προορισμούς. Η σύσταση θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όποιος επιστρέφει από τουριστικό προορισμό για μια εβδομάδα να φροντίζει να προσέχει. Τι σημαίνει να προσέχει? Να φοράει μάσκα όπου μπορεί και σίγουρα να κρατιέται σε απόσταση από τους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχει στο σπίτι, αν συγκατοικεί με ανθρώπους από τους οποίους δεν μπορεί να πάρει φυσική απόσταση, να φοράει μάσκα και τουλάχιστον για μια εβδομάδα, μέχρι που να είμαστε απόλυτο σίγουροι ότι δεν επιστρέφει με τον ιό στα αστικά κέντρα, να προστατεύσουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φροντίζουμε περισσότερο. Δεν γίνεται να έχουμε έναν αστυνομικό ή ένα λιμενικό δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας. Βεβαίως και υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, βεβαίως και υπάρχουν κυρώσεις. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε εν τη γενέση του αυτό το δεύτερο κύμα, το οποίο φαίνεται να εκδηλώνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, και να μην αναγκαστούμε να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα, τα οποία αναμφισβήτητα θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις, πρέπει τώρα όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οι αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων θα ληφθούν στο τέλος του Αυγούστου με βάση τα τότε δεδομένα. Οι λοιμοξιολόγοι έχουν προς το Υπουργείο Παιδείας προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το μεγάλο στοίχημα είναι και η επιστροφή των φοιτητών για την εξεταστική των πανεπιστημίων. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται συζητήσεις για προληπτικά τεστ κορονοϊού στους φοιτητές πριν επιστρέψουν στα πανεπιστημιακά θρανία. Τέλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έδωσε εντολή για άμεσο επιδημιολογικό δειγματοληπτικό έλεγχο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας για τους εισερχόμενους στην περιφέρεια ταξιδιώτες.